Ο πρώην βουλευτής Τόδωρος Κολιοπάνος προχωρά σε δηλώσεις για τα τεκτενόμενα. Αύριο στις 8 το βράδυ πραγματοποιείται η πρώτη μετακλογική διαδικασία στην Άρτα, για την οποία προειδεάζει ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Γιώργος Λάμπρος. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής και στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, το ΠΑΣΟΚ στην Άρτα πραγματοποιεί την πρώτη μετεκλογική διαδικασία αποτίμησης του αποτελέσματος. Ο πρώην βουλευτής Θεόδωρος Κολιοπάνος προχωρά σε δηλώσεις για τα τεκτενόμενα, αναφερόμενος στις ευθύνες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι μια σειρά επιλογών, ότι μάλλον δεν φτάνεις σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς να συμβεί τίποτα. Συμμετείχα, όπως ξέρετε, ως εκλεγμένος από την κοινοβουλευτική μου ομάδα στο Προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου πολύ συχνά, 2-3 φορές το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, συζητούσαμε τα 5 μέλη του Προεδρείου και ο Πρόεδρος και η κυρία Βάρτζελη, η Διευθύντρια του Γραφείου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έβλεπα λοιπόν, οι άλλοι συναδελφοί μου έλεγαν συνέχεια στον Πρόεδρο: «Μην πιστεύεις, Πρόεδρε, τα γκάλοπ είναι στημένα. Μην πιστεύεις, Πρόεδρε, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι στημένα και είναι εναντίον μας». Εγώ έλεγα πάντα διαφορετικά πράγματα. Και βέβαια γινόμουν δυσάρεστο. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά που σήμερα θα μπορούσαν να αποτελέσουν, ξέρω, μάλλον μερικοί λένε ότι έφταιγε ο Παπανδρέου, έφταιγε ο ένας, έφταιγε ο άλλος, κατηδίαν τα έλεγαν δημόσια και μπροστά στον Πρόεδρο, δηλαδή μπροστά στην κοινοβουλευτική ομάδα ή μπροστά σε άλλα πολιτικά όργανα, όπως το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο, το Πολιτικό Συμβούλιο, έλεγαν διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Μπαλά. Ότι άλλα πιστεύεις ότι συμβαίνουν και άλλα λες μπροστά στον Πρόεδρο του κινήματος. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Και σήμερα λοιπόν θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα αν κάποια από αυτά τα μεγάλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εν πάση περιπτώσει με τα οποία είμαι φίλος και εκτιμώ, έλεγαν αλήθειες και δεν προσπαθούσαν να είναι ευχάριστοι. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι και μερικοί από αυτούς χωρίς λόγο, χρόνια υπουργοί, χρόνια βουλευτές κλπ. Εφόσον ξέρω καλά ότι πίστευαν διαφορετικά, γιατί έκαναν αυτό, δηλαδή γιατί προσπαθούσαν να φαίνονται ευχάριστοι. Το θέμα είναι να βοηθήσεις τον πρόεδρο του κινήματος, αν κάνει λάθος, να διορθώσει. Διότι θα μιλάει ένας, δύο, τρεις βουλευτές και μάλιστα όχι διάσημοι και όχι πρωτοκλασάτοι, αυτό ίσως δεν βοηθάει. Μπορεί να πει ότι εντάξει, έχει την άποψή του ο Κολιοπάνος, καλώς την έχει. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να θέλω έτσι να... δεν θέλω να επηρεάσω τους πολίτες στην απόφασή τους εν όψη της εκλογής ή ξανά επανεκλογής του κυρίου Παπανδρέου ή εκλογής ενός νέου Προέδρου του κινήματος, αλλά